Μια κουβέντα για την πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είχε τερματίσει την πρώτη θέση σε κανονική διάρκεια, την Τριγλία Ραφίνας, και αν περιμένατε το άνετο 3-0 όπως εξελίχθηκε στο τέλος. Πάντα μια νίκη σε αυτό το επίπεδο και κόντρα σε μια τόσο σπουδαία ομάδα είναι γλυκιά, μας δίνει την ικανοποίηση ότι πήραμε τους 3 βαθμούς και την ψυχολογία ότι η αξία του αντιπάλου τους κάνει ακόμα πιο σημαντικούς. Σαφώς δεν περίμενα τόσο ευρύ σκορ. Θεωρώ όμως ότι είναι δίκαιο έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί τα παιδιά βγάλανε πάρα πολύ μεγάλη ψυχή, το θέλανε το παιχνίδι, και η Τριγλία το ήθελε σαφώς, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια ευκαιρία για τους παίκτες μας να μπουν στους στόχους τους που από την αρχή έχουν κυνηγήσει, και ξέρουμε ότι ένας βασικός αντίπαλος για την άνοδο είναι η Τριγλία, και πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι. Δεν έχουμε κερδίσει ακόμα τίποτα, μένουμε απλά στην νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τις 2 ομάδες που αγωνίστηκαν σε τόσο αντίξωες συνθήκες και παρουσίασαν τόσο δυνατό παιχνίδι και θέαμα. Περιμένατε οι παίκτες σας να παίξουν τόσο πολύ καλά ή ήταν κάτι που σας εξέπληξε? Όχι, το περίμενα θα παίξουν καλά, διότι προετοιμαζόμαστε καιρό για αυτό το παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε τη δέουσα προσοχή, πόσο μάλιστα ένα ντέρμπι κόντρα στη Τριγλία Ραφίνας. Και το παιχνίδι με το Παλαινιακό πώς το βλέπετε? Είναι το επόμενος αντίπαλος, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δίκαια είναι εκεί που βρίσκεται. Θεωρώ ότι θα γίνει πραγματικά ένα παιχνίδι αντάξιο της δυναμικής και των 2 ομάδων. Είναι ένα ντέρμπι, έχει 3 αποτελέσματα μέσα. Και ένα σχόλιο για τον κόσμο που γέμισε σήμερα το γήπεδο και όπου είδαμε να σας υποστηρίζουν πολύ ένθερμα μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ναι, τον κόσμο το αφιερώνουμε την νίκη, τον χρειαζόμαστε κοντά. Θέλουμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο του Μαρκόπουλου και θα προσπαθήσουμε να το φτάσουμε μέχρι το τέλος.